Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε, είμαι ο Κίθο, παίζουμε Binding of Isaac Rebirth. Την προηγούμενη φορά είχαμε τη δυνατότητα να παλέψουμε για κάτι καλό με τον Lost. Παρ' όλα αυτά χάσαμε 8 φορές. Είχαμε μια πολύ καλή περίπτωση με Brimstone και Πολύφημο. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσαμε να την εκμεταλλευτούμε διότι ήμασταν άτυχοι. Στην ατυχία θα δώσω την όλη ευθύνη. Λοιπόν, Azazel, Missing Poster και Mom's Wig, εξαιρετικό αντικείμενο. Φοβερό αντικείμενο γενικά. Και μετά το The Fool έχουμε το The Devil, πολύ καλό και το The Devil. Και πάμε εδώ. Azazel, νομίζω πως θα μπορέσουμε να κερδίσουμε, εκτός εάν μας φτύσει εντελώς. Μπράβο μας, τα καταφέραμε. Μπορούμε και χειρότερα. Ωραία. Λοιπόν, Ball of Bandages, μία μπλε καρδιά και πάμε να τελειώσουμε τον όροφο. Ελπίζω να βρούμε Brimstone, διότι είναι μία πολύ καλύτερη έκδοση του μικρού Brimstone που έχει ο Azazel. Θα μου πεις ότι το βρήκες την προηγούμενη φορά, μην τα θες όλα δικά σου, δίκιο έχεις, οπότε θα αρκεστούμε σε αυτό. Θέλω να δω μια φορά αν πάρεις το μέγιστο range up στο παιχνίδι, πόσο μακριά θα το ρίχνει ο Azazel το τέτοιο, το μικρό Brimstone που έχει. Λοιπόν, δεύτερος όροφος, πάμε γρήγορα, πάμε δυνατά. Curse of the Blind, ό,τι και να μου τύχει δεν φοβάμαι. Κλειδιά να υπάρχουν, να έχουμε να ανοίγουμε item room και όλα καλά. Μπράβο, ωραίες οι αράχνες μου. Υπάρχει κάποιο σταθερό damage εδώ και το απολαμβάνουμε, κλειδί. Το happy είναι. Explosive diarrhea, τουλάχιστον θα βρούμε κάποια νομίσματα. Όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε στο όχι τόσο μεγάλο δωμάτιο, το διπλό δωμάτιο, όχι το τετραπλό. Και πολύ καλά κάνουμε. Πάμε αριστερά για το item room. Και είμαστε τόσο εριστικοί που τα ανοίγουμε κιόλας. Τόσο ωραία. Λοιπόν, Lemon Party είναι πολύ καλό happy, μπορώ να πω. Παρ' όλα αυτά, σπάνια θα το συναντήσουμε δύο φορές και αν το συναντήσουμε θα το κρατήσουμε. Έτσι, μπράβο. Έχουμε και λέμε item room και βρίσκουμε mutant spider. Ναι, νομίζω φεύγει τετραπλά, οπότε κάνουμε τετραπλό damage. Και το κακό πιο είναι ότι έχει πέσει το tiers μας. Μπράβο, ωραία τα καταφέραμε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ καλό damage. Για έλα, έλα ποιος είσαι. Λοιπόν, τέλειο damage. Tears up, hollow, ακόμη καλύτερο. Και ο Krampus ήταν κάτι πολύ εύκολο. Head of Krampus, επίσης καλό, μιας και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τρίτος όροφος. Με το hollow ανεβάσαμε λίγο απ' όλα. Και αυτό είναι το ωραίο στο hollow. Το αγώ ποιο είναι, ότι τώρα πρέπει να πολεμήσουμε εμείς και όχι οι αράχνες, διότι αν είναι κάτω στο έδαφος όλο και κάποιο damage θα κάνουν οι αράχνες μας. Όπως τώρα. Και δεν μας ενδιαφέρει. Θέλουμε λίγους και δυνατούς αντιπάλους, διότι είμαστε κι εμείς δυνατοί. Θα μπούμε, δεν γίνεται να μην μπούμε. Και τι θα πάρουμε? Speed up και I can see forever, τέλειο. Λοιπόν, για να δούμε αν εδώ πάνω υπάρχει τίποτα. Ή εδώ πάνω δεν υπάρχει, κατεβαίνουμε. Θα πάμε προς τα κάτω. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Και στο μυστικό δωμάτιο υπάρχουν πολύ ωραία αντικείμενα και νομίζω πως 48 ώρες Devil, όλα good. Unicorn Stamp δεν είναι καλό, είναι η αλήθεια. Έτσι, μπράβο. Υπάρχει και μια μπαταρία εδώ σε περίπτωση που βρεθούμε στο boss.
Το χάπι είναι speed up, το θέλουμε. Και μαύρη καρδιά, μπαίνουμε και shop. Για να πάρουμε πρέπει να πάρουμε. Το there's option είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας εμφανιστεί αυτή τη στιγμή. Έλα, κερδίστε το. Πού μπορούμε να βρούμε λεφτά, παντού. Αρκεί να θέλει να μας δώσει. Αλλά να μας δώσει. Και θέλουμε άλλα 4 νομίσματα. Με λίγη υπομονή πιστεύω θα τα πάρουμε. Και αυτό είναι tears down. Άσχημο. Μπορούμε να πάμε να παλέψουμε εκεί. Παρ' όλα αυτά εγώ θα βάλω τη βόμβα μου να πάρω 4 νομίσματα για να μπορέσω να πάρω το there's option, διότι με αυτό θα μπορέσουμε να διαλέξουμε κάτι το οποίο θα μας δώσει tears. Ναι, 4 νομίσματα, πλέον 5 θέλουμε. Ωραία, λοιπόν, there's option. Και πάμε για τον boss, όπου είναι pestilence. Εξαιρετικά. Ball of bandages θα πάρω. Συν το wafer, νομίζω είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο. Λοιπόν, πήραμε και το κλειδί. Θα το πάρουμε και το whip worm. Γενικά είναι λίγο παράξενη η κατάσταση. Πηγαίνω κι εγώ ψιλοτρέχοντας. Και δεν ανεβάζουμε καθόλου τα tiers μας. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Ναι, δεν το λες και άσχημο. Πουσπιν, πολύ άχρηστο. Ένα tears up γιατί δεν βρίσκουμε. Για να δούμε εδώ. Robo baby. Εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχουν καλύτερα, υπάρχουν και χειρότερα. Βρήκαμε και το δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Μωρέ, μπράβο. Λοιπόν, πάμε απευθείας για τον boss. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Καταλαβαίνετε το γιατί. Και 5 γράμμα θα πάρουμε. Θέλουμε και άλλο damage, μιας και δεν παίρνουμε tears. Νομίζω είναι κάτι αυτονόητο. Push pin, small rock. Για έλα. Και να αποχτυπηθήκαμε δεν πειράζει. Τα ανοίγουμε. Mega fatty. Νομίζω πως της πλάκας γίνεται με τα συγκεκριμένα αντικείμενα που έχουμε. Δηλαδή κάνει τετραπλό damage. Αυτό είναι το Mutant Spider μαζί με τον Brimstone του Azazel. Εννοείται θα μπω. Εννοείται θα βγω. Και συνεχίζουμε εμείς την αναζήτησή μας. Βλέπετε πόσο ωραίο damage κάνουμε. Και το καλό είναι ότι και οι αράχνες μας κάνουν πάρα πολύ damage. Οπ. Λίγο δύσκολη η κατάσταση εδώ πέρα, διότι ναι, δεν μπορούμε να τους βαρέσουμε από κοντά ιδιαίτερα. Βασικά δεν μπορούμε να τους χτυπήσουμε από μακριά, λάθος μου. Οπότε τους βαράμε από κοντά και υπάρχει μια επικινδυνότητα. Τέλος πάντων. Σοπ, θα μπούμε. Και εννοείται θα πάρουμε την μπλε καρδιά. Συν βόμβες, βόμβες, βόμβες. Ένα magic mushroom το ήθελα. Explosive diarrhea δεν το θέλω. Devil είναι πολύ καλύτερο. Και όσο έπρεπε να πάρουμε το the full για το δωμάτιο των 20 λεπτών. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί. Οπότε συνεχίζουμε. Ακριβώς το ίδιο που κάναμε και πριν. Και πάμε να φύγουμε. Τα εξερευνήσαμε όλα, μπήκαμε παντού. Έχουμε 5 βόμβες, 5 κλειδιά, 2 νομίσματα. Έχουμε there's option για τις περιπτώσεις όπου μπορούμε να διαλέξουμε κάτι από τα αντικείμενα του boss. Και φτάσαμε depths 1. Είμαστε στο 8, που σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι. Πράγμα που συμβαίνει συχνά με τον Azazel. Σχεδόν. Τα
τα καταφέραμε. Μία βόμβα εδώ θα τη βάλουμε. Για να βρούμε τίποτα και συνεχίζουμε. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, λοιπόν, μία βόμβα και κατεβαίνουμε εννοείται. Μάλιστα, οκ, θα ξανακατεύουμε. Ευτυχώς που δεν δεχόμαστε damage. Gap is poor. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Αλλά μ' άρεσε. Και πλέον κλειδιά δεν χρειαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε πουθενά αλλού. Ωραία. Άλλοι κάνουν τη δουλειά μου για εμένα. Πάμε και εδώ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζουμε να πηγαίνουμε εξίσου γρήγορα. Μπράβο την αράχνη. Οι αράχνες μου αρέσει που εμφανίζονται τόσο συχνά. Άλλη μόνο αν δεν το ανοίγαμε. Μυστικό δωμάτιο λογικά υπάρχει εκεί πέρα. Για έλατε πιο εδώ προς τα εμένα. Έτσι, μπράβο. Εδώ, εδώ ελάτε. Και λοιπόν, Cupid's Arrow, πάρα μα πάρα πολύ άχρηστο για εμένα. Κι άλλο χρυσό. Για πάμε και εδώ. Θα μπούμε ξανά και θα πάρουμε την μπλε καρδιά. Νομίζω ότι αξίζει παραπάνω. Για να δούμε και εδώ τώρα τι παίζει. Παίζει grid. Λεφτά δηλαδή, πολλά λεφτά. Οπότε θα πάμε πάρουμε και το Champions Belt. Μάλιστα, οκ. Okay. Οι αράγνες θα το κάνουν εκείνο το damage, οπότε δεν ασχολούμαι εγώ. Γενικά δεν πολύ ασχολήθηκα. Και να που δεν έκανα το damage που ήθελα. Και είμαστε στο Deaths 1, οπότε μπορούμε να πάμε να πολεμήσουμε τον boss ελεύθερα. Εξαιρετικό damage. Απλά εξαιρετικό. Λοιπόν, tears, 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 tears. Little Geese. Θα το πάρουμε το Little Geese. Και ένα ακόμα HP up. Συν τον άγγελο, ο οποίος είναι ευκολάκι. Φτιάξαμε το κλειδί εμείς. Και πρέπει να πάω και Kerstrum να δώσω τη μία κόκκινη καρδιά. Για να δούμε, shop πρώτα είπαμε. Α, ωραία, εκεί που θέλαμε μας πήγε. Champions Belt. Ανεβάζουμε τον damage μας. Challenge Up σημαίνει περισσότερα Champion, για όσοι δεν το ξέρουν. Μπράβο, τίποτα απολύτως. Λοιπόν, ωραίο και το κλειδί. Εκεί που ήθελα με έβγαλε. Λοιπόν, Gap is poor. Δεν ξέρω, μου αρέσει τώρα να είμαι έτσι με μπλε καρδιές. Γιατί και πώς δεν ξέρω. Μ' αρέσει όμως. Λοιπόν, το χάπι είναι αιματέμεσης. Καμία μα καμία χρήση του προς εμάς, εκτός και αν είχαμε Dark Bomb. Εκεί ναι, θα μας χρησιμεύει. Λοιπόν, νομίζω προς τα πάνω πάμε. Ωραία. Τα πάμε μια χαρά. Εντάξει, φτάνει όμως. Είπαμε, θέλουμε Tears Up. Αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης. Και μια κάρτα που να μας τηλεμεταφέρει. Αλλιώς θα πρέπει να πολεμήσουμε όλους εκείνους. Όλα εκείνα τα boss. Λοιπόν, εδώ. Γκάπι, γκάπι, γκάπι. Και πρέπει να είναι γκάπι. Γκάπι σκόλαρ. Ωραίο. Πήραμε και μια ζωή. Δώσ' μου ένα. Μάλλον μια κάρτα. Που να με τηλεμεταφέρει κάπου. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε Robo Baby 2. Γεμίσαμε με Robo Babies. Οκ, okay, θα βάλουμε εδώ και... Ας σβήσουν όλα. Α, οκ. Okay. Το πάει και εριστικά. Δεν με πειράζει.
Εγώ θα τη σβήσω αυτή τη φωτιά. Θέλει, δεν θέλει. Λοιπόν, εύκολα πράγματα. Συνεχίζουμε εμείς ακάθεκτοι και θα πάμε προς τα δεξιά. Τι ωραία. Τρία κόκκινα. Fate. Δεν ήθελα fate, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν πειράζει κιόλας. Δεν σημαίνει ότι τρέχει κάτι. Λοιπόν, ας το κερδίσουμε, διότι θέλω να χρησιμοποιήσω στο επόμενο boss. Το Lil Brimstone. Εξαιρετικά, συνεχίζουμε. Αυτά. Πάμε και από εδώ, που από εδώ είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Για να βρούμε βόμβες, κλειδιά. Κλειδιά όχι, δεν βρήκαμε. Και ένα δωμάτιο που πρέπει να πάω. Κέρδισε. Ωραία. Τι υπάρχει εδώ μέσα? Υπάρχει ένα 2. Το 2 ρολάρι γενικά τα αναλώσιμα αντικείμενα που υπάρχουν στον όροφο. Bloody Penny δεν το θέλω. Τα λεφτά δεν έχουμε βρει το shop, οπότε θα το δούμε τι υπάρχει. Ωραία. Και λοιπόν, αυτό μας απομένει. Πρέπει να το πάρει απόφαση, θα χάσει. Και στο shop υπάρχει. Τι υπάρχει? Υπάρχει portable slot. Όχι, ευχαριστώ. Προτιμούσα το άλλο, αλλά δεν πειράζει. Μία βόμβα εδώ, μία βόμβα εδώ, μία βόμβα εδώ. Κάποιον κάπου κάποτε θα τον κερδίσουμε, που θα πάει. Νεκροκεφαλές να μας εμφανίζονται λίγο πιο συχνά. Α, ωραία. Λοιπόν, βόμβα εδώ, βόμβα εδώ. Η κάρτα είναι Wheel of Fortune, δεν τη θέλω. Οπότε, ας τη διαλύσουμε και αυτήν, πως μας βγάλει κανένα πεντάρι. Δεν μας βγάζει πεντάρι, οπότε ήρθε η ώρα για τον boss. Υποχρεωτικά θα πολεμήσουμε και το δωμάτιο των 20 λεπτών. Δεν με χαλάει. Βλέπετε πόσο δυνατοί είμαστε. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό. Παίρνουμε σίγουρα Ghost Baby. Τραγικό. Και ερχόμαστε εδώ για να πάρουμε τι? Χα, εδώ σε θέλω. A quarter. Υπάρχουν πολύ 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 καλύτερα από το A quarter. Λοιπόν, γεμίζουμε και τον κερδίζουμε τόσο εύκολα. Από όλα τα αντικείμενα το quarter πήρα. Πόσο τραγικό. Το damage μας είναι εξαιρετικό. Νομίζω πως θα μπορέσουμε να τους κερδίσουμε πολύ γρήγορα. Οπ. Α, έχουμε και το Polaroid εδώ. Έλα, κέρδισέ το να. Και ξανά, ξανά, ξανά και ξανά. Θα πρέπει να τα διαλύσουμε αυτά. Δυστυχώς. Είναι ό,τι πιο εκνευριστικό. Για έλα και εσύ. Να γεμίσουμε και μετά θα σε κερδίσω πάρα μα πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς ακάθεκτοι. Hollow. Αυτό θέλω να κερδίσω πάρα πολύ γρήγορα. Και όμως δεν το κέρδισα. Δεν πειράζει. Εμείς γεμίζουμε. Γι' αυτό θέλω να είναι μαζεμένο. Ωραία. Ας τον κερδίσουν μόνοι τους. Ναι. Σιγά μην θέλουνε. Έλα. Πολύ εύκολα. Γκάρντι και τσαμπ. Εντάξει, δεν πειράζει που χτυπήθηκα. Εδώ θέλω μόνστρο 2. Και να που δεν μπόρεσα να τον κερδίσω με τη μία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, νομίζω πως θα χάσει από τις αράχνες. Ωραία, έτσι, μπράβο. Εντάξει, νομίζω το έχουμε το δωμάτιο. Τι υπάρχει? Οπ, πιν. Δεν τον πρόσεξα καν. Έχουμε χάσκ, έχουμε 1002. Ό,τι μπορούμε θα το κερδίσουμε. Και πάμε εδώ. Και ήρθε η ώρα για τους καβαλάριδες. Όχι, είναι ο Blot.
Αντίο στο πλότ, πάμε στην καρδιά. Και ήρθε η ώρα για τη μάσκα, ας έρθει κατά πάνω μας. Βλέπετε πόσο ωραία και εύκολα μπορούμε να κερδίσουμε τους καβαλάριδες. Και να που τελειώσαμε και θα διαλέξουμε αυτό το οποίο είναι το The Black Bean, το οποίο είναι άθλιο και αυτό. Δεν πειράζει. Πήραμε δύο αντικείμενα τα οποία δεν θα μας βοηθήσουν σχεδόν πουθενά. Λοιπόν, και να που δεν γεμίσαμε. Έλα, κέρδισέ τους. Fishhead. Δεν νομίζω πως το θέλω. Speed up, καλό. Οδεύουμε προς τον boss, εφόσον το βρούμε. Ναι. Όχι. Θα πάμε αριστερά, εννοείται. Να, γιατί τα θέλω να είναι μαζεμένα. Είδατε πόσο ωραία. Οκ, τουλάχιστον κάναμε poison πάρα πολύ λαό εδώ μέσα. Έλα, θα το κερδίσουμε εδώ. Εντάξει. Τίποτα απολύτως. Εντάξει, καταντάει λίγο τραγικό έτσι που χτυπιέμαι εγώ. Έλα, έλα, κέρδισε τους. Θα πάμε αριστερά. Εκεί λέω ότι είναι το boss. Και πολύ λάθος έκανα. Λοιπόν, άλλο ένα νόμισμα. Άχρηστο και αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Μπλε καρδιά, ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Να, πού θα δώσουμε τα νομίσματά μας. Αν και καλό θα ήταν να βάζαμε μία βόμβα να εμφανιστεί, να έχει περισσότερες πιθανότητες να εμφανιστεί τον Devil Room. Δώσε κάτι. Empress, πάρα πολύ ωραίο. Τα κλειδιά τα δέχομαι επίσης. Πλήρωσε όμως με κάτι, φτάνει με τόσα κλειδιά. Δώσ' το. Και άλλο κλειδί. Πολύ πολύ κλειδί, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, HP up θα το πάρουμε διότι δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Και λογικό ήταν να χτυπηθώ. Έλα. Ένα Gabby Stale θέλω. Stars. Άχρηστο είναι. Και να πρέπει να πάμε εκεί πέρα που δεν πήγαμε. Εδώ τι έχουμε. Best friend δεν νομίζω. Για να δούμε. Θα πάρουμε το σωστό δρόμο. Και ναι, τον πήραμε. Και ήρθε η ώρα για το boss, το οποίο είναι... το μισητό αυτό boss. Λοιπόν, και θα διαλέξουμε range up. Και εδώ μέσα θα πάρουμε, εννοείται, ceremonial robes. Spirit of the night δεν μας δίνει κάτι ιδιαίτερο. Οπότε παρ' όλα αυτά καλό είναι να το πάρουμε. Μην πεθάνεις. Ωραία, λοιπόν, το πήραμε διότι θα μείνουμε με μπλε καρδιές, δεν υπάρχει άλλο Devil Room, οπότε χρησιμοποιείτε το το Polaroid κάθε φορά. Λοιπόν, τέλεια, και συνεχίζουμε. Στο arcade μέσα τι θα βρούμε? Θα βρούμε πράγματα τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν. Οι 48 ώρες θα τις χρησιμοποιήσουμε πιθανόν στην καρδιά. Στην καρδιά διότι... Βασικά όχι, μπορείς και να μην το χρησιμοποιήσεις. Τρία κόκκινα σεντούκια δώστα, τα δώσε. Λοιπόν, goat head, άχρηστο. Χωρίς να χτυπήσω δείτε τι ωραίο damage έγινε. Και...
ο Loki έφυγε όπως ήταν. Για να δούμε. Θέλουμε γκάπι αντικείμενο. Και να, επιτέλους γίναμε γκάπι. Γίναμε ή δεν γίναμε. Πήραμε γκάπι σκόλαρ σίγουρα. Ναι, γίναμε. Τζόκερ. Lockup. Το Τζόκερ το κρατάμε. Θα το αφήσουν 48 ώρες. Τώρα που είμαστε και γκάπι δεν νομίζω ότι έχουμε ανάγκη. Μπράβο μας. Από το Krampus. Αυτό ήθελα να πω, δεν έχουμε ανάγκη από τον Krampus. Λοιπόν, θα πάμε από εδώ. Και ό,τι εμφανιστεί. Νομίσματα, πολλά νομίσματα και συνεχίζουμε δεξιά. Ωραία αποφυγή, μπορώ να πω. Α, τόσο ωραία. Ας κάνουν οι μύγες τη δουλειά τους. Εδώ έτσι, τον κύκλο γύρω γύρω. Ωραία. Και δεξιά. Δεν το θέλω. Πάμε να βρούμε τον boss. Νομίζω πως ο damage μας δεν παίζεται άλλο. Το μόνο που θα μπορούσε να μας βοηθήσει απίστευτα στον damage μας είναι το να βρούμε brimstone. Τίποτα άλλο. Mom's Knife δεν ξέρω πως θα αντιδράσει με τον Azazel. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Εννοείται πως θα μπω. Τέλεια. Έχουμε και το wafer το οποίο δεν επιτρέπει το να χάνουμε μία ολόκληρη καρδιά. Πράγμα τέλειο. Και ήρθε η ώρα για την καρδιά της μαμάς. Γι' αυτό ακριβώς δεν πήρε τις 48 ώρες. Και εδώ πέρα τι υπάρχει. Τίποτα ενδιαφέρον. Το Joker θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα. Να δούμε τι μπορεί να υπάρχει εκεί. Curse of the Lost δεν με ενδιαφέρει. Και λοιπόν, έχουμε ήδη γίνει γκάπι, οπότε 9 ζωές δεν είναι κάτι χρήσιμο. Απ' την άλλη ούτε τον Ailey είναι τόσο χρήσιμο, διότι σιγά τον damage που θα μας δώσει. Δεν θέλω να δώσω τίποτα εδώ. Το damage μου είναι υπέρ αρκετό. Απλά να προχωράω με ενδιαφέρει. Ούτε αυτό μπορώ να πω ότι με συγκινεί ιδιαίτερα. Οι αράχνες μου ας κάνουν τη δουλειά τους και σιγά σιγά να πάμε προς τον Άιζακ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τον damage που κάνω, εγώ και οι αράχνες μου, διότι είναι εξαιρετικό. Μάλιστα. Βλέπετε πόσο ωραία τους κερδίζουμε. Χαίρομαι για το κλειδί. Okay. Οπ, 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 καρτούλα. Και η κάρτα είναι Justice. Πολύ καλό θα έλεγα. Και λοιπόν, μία φορά θα το χτυπήσουμε και θα χάσει. Θυμηθείτε το μου. Και έχασα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το Blue Baby. Πάμε να κάνουμε διάφορους συνδυασμούς, ελπίζοντας σε αυτούς τους συνδυασμούς. Δεν υπάρχει curse, χαίρομαι και... Όχι, όχι, όχι. Ωμέγα. Σε τι μπορεί να μας βοηθήσει το Ωμέγα? Θα μας χαμηλώσει το damage. Και θα το πάρω, διότι ποτέ δεν ξέρεις σε τι μπορεί να σε βοηθήσει. Δείτε πόσο πολύ έχει ανεβάσει. Αυτό είναι το speed μας. Πολύ παράξενο αυτό που συνέβη. Το speed μας είναι εντελώς άθλιο. Ανέβασε πάρα ανέβασε πάρα πολύ range το Omega, είναι η αλήθεια. Ωραία, έλα και εσύ. Και πάμε στο μεγάλο δωμάτιο. Η αλήθεια είναι πως κάνουμε τρομερό damage. Και ειδικά με το Head of Krampus νομίζω πως βγάλαμε πάρα πολλές αράχνες. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Cage. Μπράβο στις αράχνες. Εν τω μεταξύ έχω πολύ γρήγορα tiers και το ξεχνάω. Περιμένω πολλή ώρα μέχρι να ξαναβαρέσω. Πάρα πολύ ωραία tiers.
Νομίζω πως είναι καλύτερα το να βαράμε έτσι γρήγορα, διότι βγάζουν παραπάνω μύγες. Δες τι ωραία έγινε αυτό. Φοβερά. Λοιπόν, άλλο ένα αντικείμενο. Pyromaniac. Για να δούμε εδώ τι υπάρχει. Pestilence. War. Δεν με πειράζει το να δέχομαι χτυπήματα. Για έλα, να δούμε πού θα πας. Λοιπόν, πηγαίνουμε προς τα κάτω, ακάθεκτη. Οι αράχνες είναι ό,τι ωραιότερο σε αυτό το δωμάτιο. Συνεχίζουμε εδώ κάτω. Να δούμε τι θα καταλάβει κιόλας. D20, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα μας χρησιμεύσει. Tears down, όχι ευχαριστώ. Νομίζω θα προστατευτούμε από όλα. Και πάμε να κερδίσουμε και το Blue Baby. Παρ' όλα αυτά θα πάω να κερδίσω και το Μέγα Σατανά. Διότι αυτή η νίκη είναι πάρα πολύ εύκολη. Πάμε, αδειάζουμε τον όροφο, πάμε κερδίζουμε και τον Μέγα Σατανά. Διότι Αζάζιλ είναι ο καταλληλότερος χαρακτήρας για να κερδίζει τον Μέγα Σατανά. Πολύ ωραίο range. Το Pyromaniac και εντωμεταξύ θα ήταν πάρα πολύ ωραίο εφόσον είχαμε κόκκινες καρδιές κιόλας. Διότι σε γεμίζει το Pyromaniac. Πάει και το Vlard. Ναι, τίποτα από όλα αυτά είναι χρήσιμο. Πάμε να τελειώσουμε. Γρήγορα θα τελειώσουμε, δεν θα αργήσουμε ιδιαίτερα. Ένα ακόμα αντικείμενο να με εμφανιστεί, θα είμαι ευχαριστημένος. Ο Χάσκ αυτός ήταν εξίσου εύκολος. Λοιπόν, πάει αυτός ο μόνστρο. Πάμε και για τον άλλον, να τον ξεφτυλίσουμε. Μας χτύπησε, δεν πειράζει. Είπαμε, κάθε δύο χτυπήματα που δεχόμαστε εδώ είναι σαν να δεχόμαστε ένα υπό άλλες συνθήκες, χωρίς το Wafer. Αυτά, λοιπόν. Συνεχίζουμε ακάθεκτη, ελπίζω να το απολαμβάνετε όσο το απολαμβάνω κι εγώ. Διότι είναι απόλαυση. Και τώρα λέει σου πετάει ένα ζάρι, ένα D100, το οποίο δεν το έχω. Και ρολάει στον εαυτό σου να δεις τι μπορεί να γίνει πάνω σου. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτά. Πάρουμε και το Dr. Remote, παρόλα αυτά το Head of Krampus είναι πολύ καλύτερο. Και νομίζω πως θα είναι εύκολη μάχη. Με αυτό το σκεπτικό θα είναι όντως πολύ εύκολη μάχη. Και και βλέπετε πόσο εύκολη είναι η μάχη. Τι έχουμε εδώ, έχουμε τον πρώτο άγγελο. Σε λίγο θα εμφανιστεί και ο δεύτερος άγγελος. Και σε λίγο θα τον εξαφανίσουμε εντελώς. Εντάξει, μιλάμε για ίσως τον πιο εύκολο Μέγα Σατανά ever. Δεν με πειράζει καθόλου. Και αυτό ήτανε. Κερδίσαμε και τον Μέγα Σατανά. Οπότε, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ όσους παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.